Γι' αυτό, απομόνωση της Τουρκίας έκανε λόγο η πρώην υπουργός και βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας, Ντόρα Μπακογιάννη, σχολιάζοντας τη νέα επίθεση που εξαπέλυσε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ. Σε συνέντευξή του, μίλησε για προεκλογική επιθετική ρητορική κατά της Τουρκίας, καταλογίζοντας την Ελλάδα ότι κατηγορεί την Άγκυρα για επεκτατισμό, θέλοντας, όπως είπε, να καλύψει τη μεγάλη ιδέα. Ο κύριος Ακάρ κρίνει εξιδίων. Και κρίνει εξιδίων διότι πράγματι όλα τους τελευταίους μήνες η κυβέρνηση Ερντογκάν, ο ίδιος Ερντογκάν και τα βασικά του στελέχη έχουν αναγάγει την ελληνοτουρκική σχέση σε μία σχέση κρίσης και έχουν ζωγραφίσει τον εχθρό στο πρόσωπο της Ελλάδος. Η πραγματικότητα όμως είναι τελείως διαφορετική. Η πραγματικότητα είναι ότι η Τουρκία αυτοαπομονώθηκε, ακολούθησε μία πολιτική ενάντια στη Δύση. Ο Τούρκος πρόεδρος παρασύρεται σε δηλώσεις υβριστικότατες, όχι μόνο εναντίον του Έλληνα πρωθυπουργού. Μιλώντας στην Κρήτη TV, Ντόρα Μπακογιάννη υπογράμμισε ότι η ελληνική πλευρά δεν ακολουθεί την τουρκική, διατηρώντας τη σταθερότητα και την ψυχραιμία της απέναντι στις όποιες προκλήσεις. Εμείς τι επιθυμούμε? Εμείς επιθυμούμε την Τουρκία να γυρίσει στη Δύση. Επιθυμούμε μια Τουρκία ευρωπαϊκή. Επιθυμούμε μια Τουρκία η οποία θα σέβεται το διεθνές δίκαιο. Επιθυμούμε μια γνήσια δημοκρατία. Αλλά δεν εξαρτάται από εμάς. Άρα ο κύριος Ακάρ χρησιμοποιεί αυτά τα λόγια μόνο και μόνο για εσωτερική κατανάλωση, αλλά εμείς δεν πρόκειται να φύγουμε ούτε κατά κεραία από τη στρατηγική την οποία έχουμε χαράξει. Αναφερόμενη στις εξελίξεις στην κεντρική πολιτική σκηνή, Ντόρα Μπακογιάννη κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ για προσπάθεια αποπροσανατολισμού του ελληνικού λαού με σκοπό να αποφύγει τη σύγκριση με τη Νέα Δημοκρατία. Ζούμε ένα ακραία τοξικό κλίμα. Ένα ακραία τοξικό κλίμα το οποίο οδήγησε το ΣΥΡΙΖΑ στο να κάνει τη μομφή. Την έκανε. Πήρε την απάντηση από 156 βουλευτές μπετών αρμέ της Νέας Δημοκρατίας και προχωράει τώρα και μιλάει περί ποιότητας δημοκρατίας. Περί ποιότητας δημοκρατίας. Εμείς είμαστε έτοιμοι να καθίσουμε κάτω και να συγκριθούμε με στοιχεία. Σχολιάζοντας την αναφορά του Χρήστου Σπίρτζη περί επιβολής της δημοκρατίας, η βουλευτής Χανίων τόνισε ότι θα προκαλέσει διάλογο με το στέλεχος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τι θα πει αύριο? Τι θα πει αύριο? Οι πάνω και οι κάτω πλατείες με τη Χρυσή Αυγή, το ξύλο, τα μολότοφ, τι είναι το αύριο? Τι ακριβώς θέλει να πει ο ποιητής? Και όταν έχουν το θάρρος, ας έρθουν να κάνουν αυτό το διάλογο. Για τον αρχηγό του Πασόκ Κινάλ, Νίκο Ανδρουλάκη, και τις αναφορές στο πρόσωπό του από την εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, η Ντόρα Μπακογιάννη εκτιμά ότι βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, καθώς παρουσιάστηκε ως θύμα εκβιασμού. Εγώ δεν έχω κανένα τέτοιο στοιχείο. Και η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κανένα τέτοιο στοιχείο. Και θεωρώ ότι είναι ύβρις για τον αρχηγό του τρίτου μεγαλύτερου κόμματος στην Ελλάδα να θεωρείς ότι είναι εκβιαζόμενος. Η βουλευτής Χανίων δήλωσε βέβαιη ότι η χώρα θα πορευτεί προς τις εκλογές εν μέσω ενός τοξικού κλίματος, ωστόσο διαβεβαίωσε ότι η Νέα Δημοκρατία θα επιδιώξει διάλογο με επιχειρήματα. Αναφορικά με την ανακοίνωση των ψηφοδελτίων του κόμματος, έκανε γνωστό ότι στα Χανιά θα περιλαμβάνει ένα ακόμα γυναικείο όνομα που θα ανακοινωθεί εντός των ημερών.